τον γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Καλημερίζω, γιατρό Νίκο Λαθουράκη. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, εξαρσή, και είναι και πολλοί οι οποίοι λένε από την άλλη, προλαβαίνουμε να κάνουμε το εμβόλιο? Προφανώς βρισκόμαστε σε αυτή τη στιγμή σε μια έκθεση του κύματος της εποχικής γρίπης, ίσως λίγο νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Και όσοι θέλουν και δεν έχουν εμβολιαστεί, ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή είναι πάνω από 60 ετών, θα πρέπει άμεσα να εμβολιαστούν. Αυτό είναι δεδομένο, προλαβαίνουν. Η κάλυψη έτσι κι αλλιώς θα είναι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, θα έχουν πλήρη κάλυψη όσοι προσφέρει το εμβόλιο από τη γρίπη και θα μας καλύψει και για το επόμενο διάστημα του χειμώνα. Ιώσεις σε συνάρτηση μαζί με τον κορονοϊό που φαίνεται ότι λίγο πολύ μας ταλαιπωρούν περισσότερο, κύριε Λαθουράκη, και από ό,τι έβλεπα και από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ έχουμε ξανά μια κλιμάκωση των κρουσμάτων, δηλαδή μια αύξηση που δεν την περιμέναμε, αυξημένα τα περιστατικά και στην Κρήτη. Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι εν όψη και της έναρξης του χειμώνα και της τόσης θερμοκρασίας, αυτό θα είναι συνηθισμένο και από εδώ και πέρα θα έχουμε συνεχώς αύξηση κρουσμάτων, ιώσεων, του κορονοϊού που μας ταλαιπωρεί και δεν πρόκειται να μας αφήσει τόσο εύκολα και της εποχικής γρίπης. Είναι ένας συνδυασμός νομίζω που θέλει προσοχή, γιατί ήδη βλέπουμε ότι σχεδόν μισή Ελλάδα νοσεί. Τα σχολεία, τα τμήματα, τα περισσότερα υπολειτουργούν, τα παιδιά και οι καθηγητές λείπουν σε πάνω από το 50% σε πάρα πολλά σχολεία και νομίζω ότι θα πρέπει να προφυλαχθούμε όσο μπορούμε ακολουθώντας τα μέτρα ατομικής υγιεινής και εμβολιαζόμενοι βέβαια. Μάσκα ενδεχόμενα και σας ρωτάνε ιώσεις άλλο γρήπη άλλο? Η γρήπη τύπου Α που αυτή τη στιγμή επικρατεί είναι η Ι1N1 όπως την ξέραμε, είναι εποχική γρήπη. Προφανώς είναι μια κατάσταση που ταλαιπωρεί περισσότερο από μια απλή ίωση, γιατί κάνει και σοβαρή συμπτωματολογία με ψηλό πυρετό για διάρκεια 3, 4, 5, ίσως και μια εβδομάδα, με βήχα και πολύ πιο έντονα συμπτώματα από ότι μια απλή ίωση που μπορεί να περιορίζεται ένα κοινό κρυολόγημα σε φτάρνισμα, σε καταρροή και λίγο πονοκέφαλο ή πονόλεμο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, επειδή δύο χρόνια δεν είχαμε έρθει σε πολύ μεγάλη επαφή με την γρήπη, και λόγω των μέτρων ατομικής προστασίας και των lockdown, αυτή τη στιγμή να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σημαίνει ότι όταν μιλάτε για μέτρα ατομικής υγιεινής του καθενός από εμάς, που ούτως ή άλλως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, θα πρέπει ενδεχόμενα σε κλειστούς χώρους ή σε χώρους που ερχόμαστε σε επαφή με περισσότερα άτομα, μέσα μεταφοράς κλπ, να φοράμε τη μάσκα μας, γιατρέ? Νομίζω ότι αυτό είναι στην επιλογή του καθενός πια και ιδίως οι ευπαθείς ομάδες θα έλεγα ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να φορούν και τη μάσκα τους σε κλειστούς χώρους για να την αποφυγεί αυτή τη μετάδοση των λοιμόξεων. Γιατί είναι ιδιαίτερα ταλαιπωρία, θα είναι ιδιαίτερα ταλαιπωρία για αυτούς, ίσως πιθανή νοσηλεία ή τέλος πάντων εξέταση από το γιατρό τους. Νομίζω ότι αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε όσο μπορούμε. Κύριε Λαθουράκη, να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που σας μιλάω για πολύ λίγο και να ρωτήσω εάν χρειαστεί κάποιος αντιϊκό φάρμακο ο οποίος έχει νοσήσει με κορονοϊό, αυτό πώς δίδεται, ποιος δίνει την συνταγή, ποιος κρίνει ότι χρειάζεται ο ασθενής το αντιϊκό φάρμακο και αν η διαδικασία, γιατί έχω πέσει σε περίπτωση πάνω ασφαλισμένου ναι μεν ανεμβολίαστου δε υπερήλικα με σοβαρά προβλήματα υγείας σε ό,τι έχει να κάνει με αλλεργίες όπως επίσης και με τον καρκίνο δεν έχει εμβολιαστεί, αλλά υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την χορήγηση του αντιϊκού φαρμάκου. Είναι ίδια ενδεχόμενα η μεθοδολογία και ποια είναι αυτή για να δοθεί ένα αντιϊκό φάρμακο? Πώς το κρίνει και ποιος το κρίνει αυτό? Το αντιϊκό φάρμακο είναι συγκεκριμένο που υπάρχει για τον κορονοϊό αυτή τη στιγμή, για αυτές τις παραλλαγές και το οποίο χορηγούμε. Υπάρχει διαδικασία την οποία κάνει ο θεράποντας ιατρός του ασθενούς, ο οποίος αφότου δει τα στοιχεία του ιστορικού του, τις παθήσεις τις οποίες έχει ο καθένας και τα συγχορηγού και τα φάρμακα τα οποία
παίρνει ο ασθενής, ανάλογα με τις παθήσεις του, μπαίνει σε μια πλατφόρμα και κάνει το αίτημα ώστε να εγκριθεί από επιτροπή του ΕΟΠΗ, η οποία συνεδριάζει τάχιστα. Δηλαδή μόλις γίνει το αίτημα από το θεράποντα γιατρό, μέσα στις επόμενες 2 ώρες σίγουρα το αίτημα έχει εξεταστεί και έχει απορριφθεί ή όχι. Κατόπιν της εγκρίσεως του αιτήματος αυτό γίνεται η συνταγογράφηση του φαρμάκου, ανεξάρτητα αν ο ασθενής είναι ασφαλισμένος ή όχι, ανεξάρτητα αν έχει εμβολιαστεί ή όχι, και χορηγείται το φάρμακο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ ή τα φαρμακεία του νοσοκομείου, αν είναι Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Και μάλιστα μπορούν να αποσταλούν και στο σπίτι μέσω courier. Δωρεάν, βέβαια, για τον ασθενή. Είναι λοιπόν η ίδια η διαδικασία που ακολουθείτε. Η ίδια διαδικασία, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Το φάρμακο βέβαια αξιολογείται από το θεράποντα γιατρό, γιατί υπάρχουν κάποιες θεράποντας πολύ σοβαρές. Μισό λεπτό. Ο θεράποντας γιατρός θα πρέπει να είναι παθολόγος ή μπορεί να είναι γιατρός που παρακολουθεί και μπορεί να είναι καρδιολόγος, ουρολόγος, αλλά... Νομίζω ότι είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει το ιστορικό του ασθενούς. Ανεξαρτήτου ειδικότητας θέλετε να πείτε, αλλά κουράρει, βλέπει τον ασθενή. Ναι, γνωρίζει όμως και τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων μεταξύ τους, δηλαδή το τι φάρμακο αντενδείκνεται με αυτό το αντιϊκό, το οποίο είναι πολύ σοβαρές αλληλεπιδράσεις, άρα θα πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα έχει τη γενική εποπτεία του ασθενούς, δηλαδή ο γιατρός, ο οποίος... Και αναλαμβάνει και την ευθύνη, θέλετε να πείτε. Αναλαμβάνει την ευθύνη και για τις επιπλοκές τις οποίες παρούν και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμάκων. Μάλιστα. Στην ίδια περίπτωση με ρώτησαν το εξής. Βρέθηκε η οικογένεια να είναι θετική στον κορονοϊό. Για τους μεν εμβολιασμένους το σύστημα έπαιρνε τα στοιχεία, εξέδιδε το χαρτί το οποίο χρειαζόταν, ότι ξέρετε έχει νοσήσει κλπ. Για να πάνε οι άνθρωποι και στην εργασία τους. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον υπερήλικα που δεν έχει εμβολιαστεί, δεν μπορούσαν να καταχωρήσουν τα στοιχεία του. Τους είπαν ότι θα πρέπει ούτε με rapid test αν πήγαινε κάποιος στο σπίτι, γιατί δεν βγαίνει ο άνθρωπος από το σπίτι, αλλά τους είπαν ότι ξέρετε εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να γίνει ούτε rapid test, θα πρέπει να γίνει ένα μοριακό test που έχει και ένα κόστος αυτό το μοριακό test, για να μπορέσει να το πάρει το σύστημα και να γίνει γνωστό ότι ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή μέσα στο σύστημα του ΕΟΠΗ, αυτή την ώρα έχει κολλήσει κορονοϊού. Δεν καταλαβαίνω όμως αυτή την ταλαιπωρία. Αυτό γιατί είναι, νομίζω είναι καθαρά προβληματικό του συστήματος. Δηλαδή με το rapid test, από τη στιγμή που γίνει ένα rapid στο φαρμακείο, στο εργαστήριο, σε ένα ιατρείο, οπουδήποτε, και ανεβεί στην πλατφόρμα, θεωρείται θετικός, οπότε προχωράει η διαδικασία για τη χορήγηση μετά του φαρμάκου, όπως την περιγράψαμε. Σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, πιθανότατα το σύστημα ακόμα να μην δέχεται το rapid test και να χρειάζεται μοριακός έλεγχος για να επιβεβαιωθεί. Μα 3 χρόνια μετά, για να πληρώνουν το μοριακό τεστ κοντά στα 50 ευρώ από την τσέπη τους οι άνθρωποι. Αυτό τώρα είναι ένα θέμα του νομικό. Νομίζω ότι 3 χρόνια πολιτικό, αφήσουμε πολιτικό. Το νομικό. Πολιτικό θέμα πολιτικό, είναι. Πολιτικό θέμα, το οποίο δεν έχει αλλάξει ακόμα. Και νομίζω ότι θα πρέπει ίσως και αυτό να το, αυτή τη στιγμή που είμαστε πια 3 χρόνια, ότι μπορούμε και με ένα rapid test να μπορεί να φανεί ότι είναι θετικός, ακόμα και αν είναι κάποιος ανεμβολίαστος, να μπορεί να πάρει ένα πιστοποιητικό νόσησης και να φαίνεται και στο σύστημα ότι είναι θετικός. Πάντως ο άνθρωπος δεν μετακινείται, δεν βγαίνει από το σπίτι του, διότι προστατεύεται και από τους οικείους του. Οι οικείοι του, παρά την προσοχή που έδειξαν 3 χρόνια, να που ήρθε η ώρα να κολλήσουν και εκείνοι, εμβολιασμένοι ναι μεν, αλλά θα έπρεπε ο άνθρωπος ο οποίος να κάνει το μοριακό τεστ, επειδή δεν μετακινείται ολικιωμένος, να μπει μέσα στο σπίτι με τους υπόλοιπους και με τα κρόσματα κορονοϊού, με όλες τις προφυλάξεις, για να κάνει αυτό το μοριακό τεστ. Δηλαδή όλη αυτή η τρέλα πραγματικά για τη σκοπιμότητά της σε προβληματίζει και σε κάνει να νιώθεις όχι πάρα πολύ άσχημα, σε βγάνει εκτός ορίων. Νομίζω ότι αυτή η σκοπιμότητα έχει πάψει πια και θα πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα των ανεμβολίαστων. Να δούμε δηλαδή τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία είναι και απειλητικά δυνητικά για τη ζωή. Γιατί αν κάποιος που είναι ανεμβολίαστος με τόσο σοβαρά προβλήματα υγείας δεν λάβει την απαραίτητη αντιϊκή αγωγή, τότε τα πράγματα είναι σοβαρά. Μπορεί να χρειαστούν νοσηλείες, μπορεί να χρειαστούν άλλα πράγματα. Και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και αυτό σοβαρά.
και να το θέσουμε και αυτό στο. Το Υπουργείο να το δει σοβαρά. Δείτε το κι εσείς από τη δική σας την πλευρά ως ιατρικός σύλλογος. Με τους ανασφάλιστους. Ωραία, περιμένουμε να το δείτε και να το. Να κάνετε τις απαραίτητες προτάσεις σαν ιατρικός σύλλογος. Με τους ανασφάλιστους που λέγατε ότι δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν φάρμακα ή να τους συνταγογραφήσετε. Ως ιδιώτες γιατροί και κάνετε παρέμβαση, έχει βρεθεί εξέλιξη, έχει βρεθεί λύση? Όχι, όχι, καμία λύση και δεν έχουμε και καμία απάντηση σε κανένα ζήτημα, ακόμα και σε αυτό το επίγον ζήτημα της αντιϊκής αγωγής κατά της εποχικής γρήπης, που επίσης είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να χορηγηθεί αντιϊκή αγωγή, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να συντογραφήσουμε την αντιϊκή αγωγή κατά της εποχικής γρήπης. Της γρήπης Ι1Ι1, σε έναν που είναι ανασφάλιστος και έρθει στο ιδιωτικό μας ιατρείο, που κατά κόρον οι άνθρωποι επισκέπτονται το ιδιωτικό ιατρείο αυτή τη στιγμή μέσα στην έξαρση της γρήπης. Ο ένας πίσω από τον άλλον μεταδίδει, κολλάει και επισκέπτονται τα ιατρεία μας και δεν έχουμε δυνατότητα σε αυτούς που το χρειάζονται, ανασφάλιστος, να χορηγήσουμε αντιϊκή αγωγή. Θα πρέπει να επισκεφτούν ένα κρατικό φορέα, νοσοκομείο, με όλες τις δυσκολίες αυτή τη στιγμή των νοσοκομείων, τα οποία δυστυχώς δέχονται πολύ μεγάλη μάζα και σοβαρότερων περιστατικών και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο επίπεδο που θα θέλανε. Δεν έχω τι να πω. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Λαφουράκη. Καλημέρα. Να είστε καλά.